Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των μέτρων αποσυμφόρησης των νησιών του Αιγαίου στο μεταναστευτικό, με τη δημιουργία κλειστών κέντρων σε Σάμο, Χίο, Λέσβο, Κο και Λέρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για το δεύτερο μέρος του σχεδιασμού, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία 8 με 10 ελεγχόμενων δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Στον επίμαχο σχεδιασμό, στο κάδρο μπαίνει η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία. Πρόκειται για δομές που θα βρίσκονται εκτός αστικού ίστου, με τις ίδιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τη δημιουργία 2 ελεγχόμενων δομών φιλοξενίας στην Κρήτη, κάτι που σημαίνει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα μπορούν να μένουν σε αυτές, να μπαίνουν και να βγαίνουν όποτε το επιθυμούν. Εξελίξεις για τις οποίες δεν είναι ενήμερες οι αυτοδιοικητικές αρχές του νησιού μας. Στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς, αυτό που μας υπόδειχε είναι ότι όλες οι περιφέρειες θα πάρουν πρόσφυγες και μετανάστες. Εμείς από την πλευρά τη δική μας περιμένουμε την απόφαση του κυρίου Πρωθυπουργού, όπως επίσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, για να συζητήσουμε, για να δούμε τους χώρους που είναι να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Το άλλο θέμα που έχει να κάνει με την φιλοξενία προσφύγων ή μεταναστών σε ΚΑΜΠ, αυτό δεν το γνωρίζουν και ούτε έχουν καμιά μισή εμπλοκή. Θα υπάρχουν χώροι οργανωμένοι, οι οποίοι θα εγκατασταθούν οικογένειες ή άτομα και τα οποία θα είναι απόλυτα ελεγχόμενοι χώροι. Αυτό σχεδιάζει. Αν θα είναι κλειστού τύπου, ανοιχτού τύπου, αυτά δεν το ξέρω εγώ. Όχι, επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Αυτό που εμείς επιμένουμε είναι ότι η πιο βιώσιμη λύση αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε επίπεδο χώρας, είναι η φιλοξενία σε κάποιο πλαίσιο όπως ο του εστία, που οι άνθρωποι μένουν σε διαμερίσματα, είναι ενταγμένοι, τα παιδιά μπορούν να πάνε στα σχολεία. Κλειστά κέντρα κράτηση σημαίνει πιο ακριβά, πιο βία, μεγαλύτερα προβλήματα και με δεδομένα τα προβλήματα που έχουν οργανωμένες χώρες όπως η Γερμανία να επιστρέφουν κόσμο, πόσο μάλλον η Ελλάδα, μεγάλες χρονικές περίοδοι όπου η Ελλάδα είμαι 100% σίγουρη ότι συνεχώς θα καταδικάζεται και μόνο λόγω του υπερπληθυσμού και μόνο λόγω των επεισοδίων, ασφάλειας και θέματα τέτοια και του μακρύτατου χρόνου κράτηση. Άρα σήμερα αν προσέξατε ήδη το κλειστό έγινε περίπου ημικλειστό. Οι ελεγχόμενες δομές φιλοξενίας που όπως φαίνεται σχεδιάζονται στο νησί μας δεν έχουν καμία σχέση με το πρόγραμμα εστία που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπογραφεί σύμβαση με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τη φιλοξενία οικογενειών προσφύγων σε κατοικίες όπως ισχύει μέχρι σήμερα, με πιθανόν μικρή αύξηση των προσφύγων κατά 200 περίπου άτομα, με το συνολικό αριθμό να αγγίζει τα 1.300 άτομα. Θα ήταν ιδεατό οι μαζικές δομές να συνδέονται με το εστία, με την έννοια του να είναι μια πολύ προσωρινή λύση και μετά αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να μπουν στα διαμερίσματα. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιμο. Θα επεκταθεί το πρόγραμμα εστία από τις 25.500 θέσεις που υπάρχουν το 2019, θα προσθεθούν άλλες 15.000 θέσεις. Αυτό είναι θετικό. Σε ό,τι αφορά στη φιλοξενία ασυνόδευτων προσφυγόπουλων από το 2020, με τη δημιουργία 5 δομών στο νησί μας, εκ των οποίων οι 2 στο Ηράκλειο, ήδη αναζητούνται χώροι για τη φιλοξενία τους. Στο πλαίσιο γνωσιακής ενδυνάμωσης δημοτικών υπαλλήλων σε διάφορα ζητήματα προσφύγων, πραγματοποιείται διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Ηράκλειο. Σε ζητήματα ετούτων άσυλο και προσφύγων, κυρίως για ενδυνάμωση ανθρώπων που δουλεύουν στο πεδίο και έρχονται σε άμεση επαφή με αυτόν τον κόσμο.